δηλαδή, όπως και με τη ζωή. Στη ζωή δεν μπορεί να είναι κανείς ο λίγον έγκυος. Ή θα είναι έγκυος ή δεν θα είναι. Έτσι και εδώ δεν μπορεί να έχουμε ο λίγον από μνημόνιο. Ή θα έχουμε μνημόνιο ή δεν θα έχουμε μνημόνιο. Και η διαφορά μας με τον Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι εμείς το μνημόνιο θέλουμε να το ακυρώσουμε, ενώ αυτοί θέλουν να το εφαρμόσουν. Και μας λένε να αλλάξουμε λίγο τη δόση. Προσέξτε, είχαμε έναν ασθενή, την ελληνική οικονομία. Τις δώσανε με τη δική τους επιλογή το λάθος φάρμακο. Το φάρμακο αυτό επιδείνωσε την κατάσταση. Αυτοί αντί να το αλλάξουν με το δεύτερο μνημόνιο αυξήσαν τη δόση του φαρμάκου. Και τώρα που ο ασθενής κινδυνεύει να μείνει κλινικά νεκρός, τι λένε? Όχι να αλλάξουμε το φάρμακο που σκοτώνει, αλλά να χαμηλώσουμε λίγο τη δόση του. Το φάρμακο πρέπει να αλλάξει, όχι η δοσολογία. Το φάρμακο είναι που σκοτώνει. Το φάρμακο της εσωτερικής υποτίμησης, της μείωσης των μισθών και των συντάξεων, το φάρμακο της λιτότητας είναι που πρέπει να αλλάξει. Μας λένε επίσης και μας τρομοκρατούν για το ευρώ. Θυμηθείτε αλήθεια, φίλες και φίλοι. Πότε πρώτο ακούσατε τον κίνδυνο εξόδου της χώρας από το ευρώ ή διάλυσης της ευρωζώνης? Τον ακούσατε ποτέ πριν από το 2010, πριν δηλαδή από την υπαγωγή της χώρας μας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και πριν αρχίζει να εφαρμόζεται στην Ελλάδα το μνημόνιο? Ούτε μια φορά δεν το ακούσατε αυτό. Άρα ποια είναι αυτή η πολιτική που καθιστά πιθανή την εκδοχή διάλυσης της ίδιας της ευρωζώνης και του ευρώ και άρα πιθανή και την επιστροφή στο εθνικό νόμισμα? Το μνημόνιο. Και σας λέμε με ειλικρίνεια, δεν είναι δική μας επιλογή σε καμία περίπτωση η έξοδος της χώρας από την Ευρωζώνη. Δική μας επιλογή είναι να ζούμε εντός της Ευρωζώνης αλλά με αξιοπρέπεια, όχι με το λαό γονατισμένο, όχι με το λαό λαιλατημένο. Αλλά η επιλογή των άλλων που τώρα κόπτονται για το νόμισμα είναι σαφής. Το τρίτο και τελευταίο στάδιο του μνημονίου είναι η έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ. Αυτοί με την επιλογή τους και με τη λιτότητα και με το μνημόνιο θα οδηγήσουν την Ελλάδα σε οικειοθελή και αναγκαστική έξοδο από το ευρώ. Και ας μας το κρύβουν τώρα με τις κορώνες του. Το δεύτερο λοιπόν προεκλογικό τέχνασμα, αφού το πρώτο είναι ότι η πολιτική μας οδηγεί στην έξοδο, το δεύτερο προεκλογικό τέχνασμα είναι η δήθεν επαναδιαπραγμάτευση του μνημονίου. Αν το 2009 το ευχάριστο μότο ήταν «λεφτά υπάρχουν», τώρα το ευχάριστο μότο είναι «επαναδιαπραγμάτευση υπάρχει». Πότε όμως τη θυμήθηκαν την επαναδιαπραγμάτευση? Μόνο όταν ο λαός ύψωσε το ανάστημά του. Μόνο όταν ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε 17% και θέλουν τώρα με αλωνόντις πλάτες να μπορέσουν οι ίδιοι να το παίξουν ικανοί να διαπραγματευτούν. Όχι, φίλες και φίλοι. Ο λαός μας θα τους δώσει απάντηση και πράγματι θα δώσει ισχυρή εντολή σε μια κυβέρνηση της αριστεράς να διαπραγματευτεί και να υπερασπιστεί τα δικαιώματά του. Και το τρίτο προεκλογικό τέχνασμα είναι η απελπισμένη προσπάθεια του κύριου Σαμαρά να αναβιώσει διαχωριστικές γραμμές από το βαθύ και καταδικασμένο παρελθόν του τόπου. Με αυτόν τον τρόπο θέλει να κρύψει τις δικές του επιλογές, τις δικές του υπογραφές, υπογραφές εκχώρησης κυριαρχικών δικαιωμάτων της πατρίδας μας, εκχώρησης της εθνικής μας ανεξαρτησίας και λαϊκής κυριαρχίας. Και για να τα κρύψει αυτά μας γυρίζει στη δεκαετία του 50. Μας μιλάει με μια γλώσσα εμφυλιοπολεμική. Ίσως βέβαια αυτό να είναι και απότοκο των πολλών συνιστοσών που έχει πια η Νέα Δημοκρατία. Τώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα από την ίδια τη ζωή μετατράπηκε σε ενιαίο κόμμα, έγινε η Νέα Δημοκρατία κόμμα με συνιστώσες. Έχει από τη μια την νεοφιλελεύθερη συνιστόσα της κυρίας Μπακογιάννη, που μέχρι χθες δεν ανταλλάσσαν ούτε καλημέρα, αλλά τώρα συσπυρώθηκαν, μην τυχόν χάσουν και οι δυο την πρόσβαση στην εξουσία. Ξέρετε, η εξουσία ενώνει και τους μεγαλύτερους εχθρούς από ό,τι φαίνεται. Έχουν απ' την άλλη τα ορφανά του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού και διάφορους άλλους σαλταδόρους της ακροδεξιάς.
που είδαν φως και μπήκαν. Αυτοί που, που τον συμβουλεύουν τον κύριο Σαμαρά να επαναφέρει εμφυλιοπολεμικές κορώνες του παρελθόντος. Εμείς όμως δεν θα κατρακυλήσουμε σε αυτήν την αντιπαράθεση. Εμείς δεν θέλουμε να έχουμε έναν πολιτικό λόγο που διχάζει. Εμείς θέλουμε να ενώσουμε τους Έλληνες, όχι να διχάσουμε τους Έλληνες. Τώρα είναι η ώρα της πλατιάς δημοκρατικής, πατριωτικής ενότητας για να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Γι' αυτό λοιπόν σας καλούμε όλους και όλες. Σας καλούμε όλους και όλες χωρίς προκαταλήψεις και με μοναδικό γνώμονα το δικό σας συμφέρον. Το συμφέρον της κοινωνίας, το συμφέρον των επόμενων γενιών, το συμφέρον του τόπου, να συστρατευτείτε με το ΣΥΡΙΖΑ. Ανεξάρτητα από το αν συμφωνείτε ή όχι σε όλα μαζί μας, ξέρουμε, δεν είμαστε εθεροβάμονες. Δεν μπορεί όλη αυτή η γεμάτη πλατεία με κόσμο σήμερα να είναι με ανθρώπους που από τη μια μέρα στην άλλη συμφωνούν σε όλα με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θέλουμε αυτό από εσάς. Θέλουμε όμως να αναγνωρίσετε στον ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι η μοναδική δύναμη που μπορεί να δώσει ελπίδα, προοπτική, αισιοδοξία, να είναι αγκονάρι ελπίδας για αυτόν τον τόπο. Και σας ζητάμε να συσπηρωθείτε σε αυτή τη μάχη που δίνουμε για λογαριασμό όχι μόνο του ελληνικού λαού, αλλά και για λογαριασμό όλων των λαών της Ευρώπης που έχουν στραμμένα τα μάτια τους εμάς, που περιμένουν από εμάς, που προσδοκούν από εμάς, που βγαίνουν στους δρόμους, στις πλατείες της Ευρώπης και λένε είμαστε όλοι Έλληνες. Και βλέπουμε δεκάδες, εκατοντάδες διανοούμενους να στηρίζουν αυτή την προσπάθεια του λαού μας να γυρίσει σελίδα στις 17 του Ιούνιου. Φίλες και φίλοι, από τις 18 του Ιούνιου μπορούμε να πορευτούμε σε ένα διαφορετικό δρόμο. Εμείς δεν σας λέμε μεγάλα λόγια. Μπορούμε όμως με λόγο ψυχής και ειλικρίνειας να σας πούμε ένα πράγμα. Εμείς ξέρουμε ότι θα βρούμε μεγάλες αντιξιότητες. Το αν θα τα καταφέρουμε έχει να κάνει και με τη δική σας δύναμη και αντοχή. Γιατί χωρίς εσάς δεν θα τα καταφέρουμε. Ένα πράγμα όμως σας υποσχόμαστε. Εμείς δεν θα σας προδώσουμε. Δεν θα σας πούμε άλλα προεκλογικά και άλλα μετεκλογικά. Δεν θα ζητήσουμε την ψήφο σας προκειμένου εμείς να την μεταχειριστούμε κατά το δοκούν και με ιδιοτέλεια. Σας καλούμε λοιπόν αυτές τις λίγες μέρες που έμειναν να συστρατευτείτε μαζί μας ανεξάρτητα από το αν συμφωνείτε σε όλα, ανεξάρτητα από το τι ψηφίσατε στις 6 του Μάη. Και να μην χάσουμε ούτε στιγμή, ούτε μέρα να μην πάει χαμένη από αυτές τις 10 μέρες που απομένουν μέχρι το κρίσιμο ραντεβού του λαού μας με την ιστορία. Να μην χάσουμε ούτε στιγμή να πείσουμε όλο ένα και περισσότερους και περισσότερες σε κάθε τόπο δουλειάς, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε χωριό. Στις 17 του μήνα να υψώσουμε ανάστημα αξιοπρέπειας, να ανοίξουμε δρόμο ελπίδας. Στις 17 του μήνα να αναμετρηθούμε με την ιστορία και να δώσουμε μια νίκη περήφανη όχι στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά στο λαό μας. Να είναι αυτή η νίκη της Ελλάδας, να είναι αυτή η νίκη της αξιοπρέπειας, η νίκη της δημοκρατίας, η νίκη της ελπίδας. Καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Καλή δύναμη και καλό αγώνα. Να μην χάσουμε ούτε στιγμή και να χαρούμε αυτή τη μεγάλη νίκη του λαού. Γεια σας.